βλέπουμε γιατί θα τα κάνουμε και εμείς μετά. Αυτό έχω να πω μόνο. Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα. Κατερίνα, ο Στράτος και ο κύριος Μπάμπης που θα μας πούνε το πώς είναι να μην, να μην έχεις όραση. Κύριε Μπάμπη. Καλά, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε πώς τώρα ως τολοϊτάτο, αλλά θα πούμε μερικά πράγματα που έχουν να κάνουν με την... Με τη ζωή. Με τη ζωή, την καθημερινότητα, με την κίνηση, με το λευκό μπαστούνι, αυτό εδώ το μπαστούνι, με τους τρόπους κίνησης έξω σε μια πόλη. Βασικά στην πόλη, όχι στους αγρούς, γιατί στους αγρούς είναι δύσκολο. Εκεί πρέπει να έχεις ένα γαϊδουράκι ή ένα άλογο. Ξέρετε το άλογο και το γαϊδούρι ξένα γίνεται στο σπίτι του, ε? Ξέρετε, έχετε τέτοιες εμπειρίες. Χωριό, ξέρετε κανείς, έχετε γαϊδουράκια. Όχι, έτσι. Άμα έχεις ένα άλογο ή ένα γαϊδουράκι όπου και να το αφήσεις και το πεις πήγαινε στο σπίτι, ξέρει να πάει. Στο σπίτι. Οπότε δεν χάνεσαι. Λοιπόν, τώρα εμείς στην πόλη όπως που ζούμε, βασικά πρέπει να χρησιμοποιούμε το μπαστούνι μας, αυτό εδώ, από μικρή ηλικία. Πρέπει το παιδί που έχει πρόβλημα όρασης να εξασκείται στα αυτιά του, να ακούει καλά τους ήχους γύρω του. Επειδή δεν βλέπει, ακούει. Να του πείσει δηλαδή τους θορύβους, να τους ξεχωρίζει. Αυτό είναι βασικό, δηλαδή ακούσε ένα μηχανάκι, αυτά είναι εύκολα. Ένα αυτοκίνητο, ένα κομπρουσέρ, ένα πράγμα που πέφτει κάτω. Τι είναι αυτό. Το κέρμα κάνει άλλο ήχο. Το πλαστικό το καπάκι άλλο ήχο. Όταν πέφτει, ας πούμε, ένα χαρτάκι, κάνει πολύ, πολύ μικρό ήχο. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να ξέρουμε, να τα ακούμε και να καταλαβαίνουμε τι είναι το κάθε πράγμα. Επίσης, πρέπει να μαθαίνουμε να περπατάμε όπως οι νυχτερίδες πολλές φορές. Αυτό το μπαστούνι το περπατάμε, χτυπάει και ένα τσικ, 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 τσικ. Αυτό το πράγμα το τσικ που ακούς, τι κάνει, ο ήχος φεύγει. Τσικ. Άμα έχει μπροστά ένα μεγάλο εμπόδιο στα 3-4 μέτρα, ο ήχος είναι μουντός, έρχεται πίσω και τον ακούς αλλιώς. Άμα είναι κενό, δεν τον ακούς τον ήχο γιατί φεύγει. Άμα έχει ένα φύλαδο, ας πούμε, πράχτη, και χτυπήσει τον μπαστούνι, θα τον ακούσει το πράγμα, χωρίς να τον δεις. Ακούγεται. Ακούς δηλαδή έναν ήχο. Όλα αυτά θέλουν εξάσκηση. Αυτά θέλουν εξάσκηση, αλλά γίνονται. Είναι προχωρημένοι, έτσι. Ναι, προχωρημένα αυτό. Ναι, ναι. Αλλά το βασικό τώρα είναι το μπαστούνάκι. Το μπαστούνάκι έχει και απλό μπαστούνι αυτό, έχει και ηλεκτρονικό μπαστούνι. Το οποίο έχει εδώ πέρα αισθητήρες, εκπέμπουν υπέρηχος. Και όταν περπατάς, έχει ένα εμπόδιο στα 5 μέτρα, πιπ, σε ενημερώνει ότι υπάρχει εμπόδιο χαμηλό. Υπάρχει εμπόδιο ψηλό. Σε χτυπάει, σε επινεμερώνει άλλο. Εδώ πέρα έχει τρεις αισθητήρες. Ανάλογα ποιο σηκώνεται, ξέρει τι ύψο είναι το εμπόδιο. Και υπάρχει και ο σκύλος που είναι το καλύτερο, το οποίο το κρατά και σε πηγαίνει ο σκύλος. Το κρατά εδώ αριστερά με ένα χερούνι, ειδικό, είναι εκπαιδευμένο. Και σε αποφεύγει όλα τα εμπόδια και τα ψηλά και τα χαμηλά. Κατεβαίνει καλιά, κατεβαίνει καλιά. Λε να σου πει το φανάρι, να σου πει στάση, το εμπόδιο. Διάφορα, μαθαίνεις πολλά πράγματα. Και εσύ που μαθαίνεις όπως είπα στο μέλλον. Στο φανάρι. Τι εννοείς. Το πράσινο κόκκινο. Κοίτα, στη Θεσσαλονίκη τα πιο πολλά έχουν ήρθει. Το ενεργοποιείς και όταν κάνεις γρήγορα, έχω πει πι 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 πι. Σημαίνει ότι κολλάς απέναντι. Όταν κάνει πι πι αργό, σημαίνει ότι εκεί είναι το φανάρι για να πάει να το βρεις. Και περνάω με τα αυτοκίνητα πέρα από τα αυτοκίνητα. Σε τέτοιο περίπτωση, αν δεν έχει, ξέρει το φανάρι, πα και ακού με το αυτί. Πώ τα αυτοκίνητα. Με το αυτί. Όταν δει ότι σταματάνε τα αυτοκίνητα. Έτσι δεν κάνουν τα αυτοκίνητα. Όταν σταματάνε. Ε, κάπω έτσι. Ναι. Ή έρχεται ένα ταξί γαρ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 γα
πάντα έχει το νου. Και εσεί όταν περνάτε έναν δρόμο, πάντα έχει το νου γιατί υπάρχει τρελή. Καταλάβατε, έχει κόκκινο. Άλλο περνάει. Θα κοιτάτε. Αν θέλετε μακριά κανένα να έρχεται γρήγορα, μην το περνάτε, άστο να φύγει. Γιατί μπορεί να δεν ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, τώρα το μπαστούνάκι είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι λευκό πάντα. Θα σου πει ο στράτο πώ πάνω κάτω. Τώρα πώς θα συμπεριφερόμαστε όταν συναντήσουμε στον δρόμο μας ένα μειωμένη όραση ή τυφλό. Ποια είναι η πρώτη ενέργεια που θα κάνουμε. Θα το δείτε καταρχήν θα έχει μπαστούνια, από εκεί εδώ καταλάβετε ότι έχει πρόβλημα. Για να το βοηθήσουμε. Για να το βοηθήσουμε, αν χρειάζεται, αν το δούμε ότι χάθηκε, ότι ψάχνει κάπου, ας πούμε. Έχω μια ερώτηση. Ας πούμε το κάτω σούπερ μάρκετ, να σου καλή απορία. Συνήθως ρωτάμε κάποιον να μας το πει. Άλλη απορία. Πώς θα συμπεριφερόμασταν αν συναντούσαμε κάποιον κύριο με ένα μπαστούνι λευκό.
ο οποίος θα τον βοηθούσαμε. Πώς θα τον βοηθούσαμε. Όπως θέλει να πάει. Αν χρειάζεται, χρειάζεται βοήθεια καταρχήν να το δώσω. Μπορεί να μην χρειάζεται, να σας πει ότι δεν χρειάζεται, δεν ξέρω πάει. Εμείς θα σας δείξουμε. Αλλά εμείς θα σας πούμε ότι χρειάζεται βοήθεια. Και θα σας δείξουμε πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε. Αν σας πει ότι χρειάζεται βοήθεια, τι θα κάνετε. Δεν τον τραβάμε, δεν τον πιάνουμε όπως να είναι. Ούτε τον τρομάζουμε. Ούτε τον τρομάζουμε. Ευγενικά, ευγενικά, γιατί δεν μας βλέπει, είπαμε. Οπότε το ρωτάμε ευγενικά και ήρεμα. Δεν τον τραβάμε, δεν τον μιλάμε, να τον τρομάξουμε από πίσω και κτλ. Ωραία. Ωραία. Στην αρχή το ρωτάμε, Στράτο, θέλεις να σε βοηθήσω. Ας πούμε, εγώ θα πω, ναι, χρειάζομαι μια βοήθεια, ας πούμε, να περάσω κάποιο δρόμο, να αποφύγω κάποια πόδια, οτιδήποτε. Δεν θα τον κρατήσουμε εμείς, αλλά θα του δώσουμε το χέρι να μας ακουμπήσει ο ίδιος. Ακουμπάω εγώ αυτό που βλέπει και το πιάνω έτσι από εδώ. Και προχωράμε σιγά σιγά και μας ακολουθεί. Όπως ο συνοδός είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Πάντα αυτός που βλέπει είναι μπροστά. Για να γυρίσουμε, να κάνουμε στροφή, τοποθετούμε το χέρι πίσω στην πλάτη, τον ακουμπάμε από τον καρπό και το γυρίζουμε. Και ξανά το χέρι μπροστά για να έρθει.